στην Ασία. Την ξέρω, σα το είπα. Πάω στην Ασία εγώ. Πέτρο, πώς νιώθεις που φεύγω? Είμαι συντετριμμένος, πολύ στενοχωρημένος. Δεν θα μου δείξει φίλο καθόλου. Για 45 μέρες με το Easy Express. Τώρα πρέπει να σε γλυκιά γιατί είναι το vlog που φεύγω για Ασία. Να πας και να γυρίσεις και να κερδίσεις. Θα μου λείψετε, εντάξει. Τώρα μην πιάσω τώρα τα κλάματα. Γιατί εσύ πού θα πας, αγάπη? Πάω στην Ασία. Μη στενοχωρηθείς πολύ. Ρε μαλακανικό. Εγώ πλέον αναλαμβάνω το κανάλι. Εύχομαι να μην είσαι πολύ ωραία αυτός γιατί είσαι πολύ ανταγωνιστικός. Ήταν η επιτάς. Αν δεν κερδίσεις, μην γυρίσεις ποτέ. Καλή επιτυχία όπου και αν πας, αγάπη. Σ' αγαπώ, να προσέχεις και να μην γυρίσεις πίσω να το κερδίσεις. Ό,τι και αν δείτε στην τηλεόραση, είναι ένα ψέμα, είναι προϊόν μοντάζ. Δεν είμαι εγώ αυτός. Γεια σας, καλησπέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog. Αυτό το vlog θα έχει τα πάντα, έτσι όπως το έχω υπολογίσει θα είναι τεράστιο. Θα έχει σημαντικές αποκαλύψεις για τη ζωή, αλλαγές για τη ζωή, πράγματα τα οποία θα ανατρέψουν τη δική σας ζωή, τη δική μου ζωή, τον πλανήτη ολόκληρο. Είμαι χάλια από την αλλεργία, όταν λέμε χάλια εννοούμε χάλια, δηλαδή... Okay. Περιμένω τη Λίλη να έρθει για να κάνουμε το γύρισμά μας για το θάρρος ή αλήθεια. Πώς είμαστε, πώς πάνε τα πράγματα στη ζωή σας. Επιτέλους κάνω αυτό το vlog που μπορώ να σας πω κάποια πράγματα. Παιδιά μου καλά, παιδιά μου αγαπημένα. Μου το έχετε στείλει διάφοροι στο Instagram, διάφοροι το έχετε σχολιάσει εδώ στο YouTube. Δεν μπορούσα να πω τίποτα, το έπαιζα βλάκας, σας έγραφα κάτι emojis τύπου... Τέλος πάντων, εγώ πάω στην Ασία, θα σας τα πω όλα αναλυτικά. Πάω στην Ασία για 45 μέρες με το Easy Express, Παναγία μου, με το Βασάλο. Τι απόφαση σκεφτεί, σκεφτείτε πως θα είναι εκεί η αλλεργία μου. Έχει έρθει ο Νίκος και φτιάχνει μέσα τα πράγματα για το γύρισμα με τη Λίλη. Πάω στην Ασία, δεν ξέρω αν σας το είπα, πάω στην Ασία εγώ. Θα σας πω τα πάντα, εννοείται. Θα σας δείξω και κάποια πράγματα που τα έχω γυρίσει από πιο παλιά, που είχαμε πάει με το Βασάλο να υπογράψουμε, τα εμβόλια που κάναμε, πώς το πήρε η μάνα μου, ότι πάω στην Ασία, καταλαβαίνετε, όσοι ξέρετε τη μάνα μου, την έχετε δει ενώ στο κανάλι, καταλαβαίνετε πώς θα το πήρε. Και γενικά, έχουμε να πούμε και να δούμε πολλά. Νίκο, πες ένα γεια στα παιδιά. Γεια σας παιδιά. Φεύγει. Κλείνει το κανάλι, τέλος. Αυτό ήτανε. Ό,τι είδατε, είδατε. Κλείνουμε. Τελειώσαμε. Closed. Αυτό ήτανε. Τέλος. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Να δω πού θα βρεις καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι θα μείνω άνεργος για ένα μήνα. Οπότε όποιοι YouTubers βλέπετε αυτό το Πέρε μου η δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω. Τι Νίκο μου, εμένα μου έχει κολλήσει αυτό το τραγούδι της Μαρσό. Αν το λες αγάπη αυτό. Θες να σου κάνω μια ερωτηματική ερώτηση? Κάτι σου έχουν μάθει λάθος μωρό μου. Χαλάρωσε λιγάκι, τη θηλιά θα πνιγώ. Πόσο πιστεύεις να κρατήσεις από αυτό στο βίντεο? Ταλαιπωρούμε! Πώς αισθάνεσαι όταν φύγεις για την Ασία? Πώς αισθάνομαι όταν φύγω για την Ασία? Αισθάνομαι φοβερό άγχος. Ωραία. Παιδιά, αυτό το Easy Express, για όσους δεν ξέρετε, είναι ένα παιχνίδι που θα γίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι 9 ζευγάρια και έχουμε 1 ευρώ την ημέρα για να φάμε, να μετακινηθούμε και για να βρούμε να μείνουμε. Μάλιστα. Έχετε σκεφτεί κάποιο πλάνο δράσης? Κάτι έχουμε σκεφτεί με το Βασάλο. Εγώ, όπως ξέρετε, εσείς και εσύ δεν είμαι καθόλου ανταγωνιστικός. Οπότε δεν με νοιάζει να κερδίσω. Οπότε δεν με νοιάζει να κερδίσω. Δεν πάω για την νίκη. Πάω για την εμπειρία. Πώς έκανες την κάμερα να δουλεύεις αυτό? Δεν πάω για την νίκη, πάω για την εμπειρία. Και τώρα δείτε πώς αντέδρασε η μάνα μου όταν της είπα ότι πάω Ασία 45 μέρες, τα. Δείτε εδώ. Μαμά, να σου πω, το ρου θα τον κρατούσες για ένα μήνα? Ναι, βέβαια.
ωραία θα τον κρατούσα. Είναι δυνατόν να μην κρατήσω το ρου. Σπίτι σου. Ε, πού. Γιατί εσύ πού θα πας, αγάπη. Ναι, εγώ τέλη Απριλίου φεύγω. Πού πας. Πάω στην Ασία. Ασία, δηλαδή. Θα πάω σε ένα reality του Star. Τι reality είναι αυτό, παιδάκι μου. Στο Easy Express. Σήμερα υπέγραψα. Και τι, με τι έχει να κάνει αυτό. Θα πάω με το Βασάλο αρχικά. Και είμαι εγώ και ο Βασάλος και είναι 9 ζευγάρια στο σύνολο και έχουμε 1 ευρώ την ημέρα και πρέπει να μετακινηθούμε από τον ένα προορισμό στον άλλον με οτοστόπ, με τέτοια, με αυτό. Τι και, λες, και πρέπει να και πρέπει να βρούμε και να φάμε και αυτά, ναι. Ναι, αλλά με 1 ευρώ πώς θα φάτε. Θα πρέπει να πάμε σε σπίτια, να παρακαλέσουμε, να πάμε στα μαγαζιά να μας δώσουν και τέτοια. Μάλιστα. Ναι. Τέλεια. Ναι. Έκανα και σήμερα εμβόλιο για τον τύφο. Γιατί σε ποιες χώρες της Ασίας θα πάτε. Ταϊλάνδη, Καμπότζη και Λάος. Πας και είναι επικίνδυνο, παιδάκι μου, αυτό. Έλα ρε μαμά, θα είμαστε με την παραγωγή του Star, παιδί μου. Α. Όχι, θα είμαστε μόνοι μας. Εντάξει. Μια αλλά τώρα με 1 ευρώ, αλλά μπορείς να τρως και άλλα, ε. Δεν νομίζω ότι δεν μόνο με αυτό το ευρώ θα πρέπει να τρως. Ε, μα ο σκοπός με το ευρώ, τι να φας με το ευρώ. Ο σκοπός είναι να βρεις να φας και να μετακινηθείς βασικά, αυτός είναι ο σκοπός. Να βρεις τρόπο να πας, αυτό είναι το παιχνίδι. Καλά, αγάπη μου, εσένα δεν σε φοβάμαι σε αυτό. Α. Εσύ θα φέρεις τον κόσμο τούμπα και θα σου κάνουνε τραπέζια ο κόσμος όλος. Αχ, θα έχω το ρουράκο. Ναι. Ωραία, ωραία. Θα τον έχεις για ένα μήνα. Τέλεια. Έχεις φιλιά από τη Λιδία και από τον μπαμπά. Φιλάκια. Εγώ είμαι με τον Βασάλο. Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο πιο δύσκολος ανταγωνιστής που έχετε. Ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός είναι, κοίτα, είναι ο Μαυρίδης. Αυτό, εγώ εκεί είμαι. Γιατί έχει ξαναπάει σε αυτές τις χώρες. Άρα θα το κερδίσουμε. Και χθες αυτό έλεγα, και χθες που πήγαμε στο meeting και ήταν η Cut, συνειδητοποίησα ότι και αυτή είναι δυνατή αντίπαλος. Ναι. Που είναι με τη Βιβί Μπασινά, ναι. Γιατί η Cut φαίνεται αποφασισμένη να τα κάνει όλα για να προχωρήσει το παιχνίδι. Θα είναι και η Ζενεβιέβ και ο Πέτρος Πολυχρονίτης, αλλά η Ζενεβιέβ. Παιδιά, δεν θα έχω. Δεν θα υπάρχουν βίντεο. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχω προβληματιστεί πάρα πολύ με αυτό. Δεν ήξερα τι να κάνω. Σκεφτόμουν να γυρίσω κάποια βίντεο από πριν και να τα έχω να τα ανεβάζω. Αλλά θεωρώ ότι είναι πιο real. Αφού θα λείπω, να μην ανεβαίνουν βίντεο λες και είμαι εδώ. Δεν το θεωρείτε πιο σωστό, αφού δεν θα είμαι εδώ, δεν θα τα ανεβάζω εγώ. Πόσο, ένας μήνας θα είναι. Τα ανεβάζω ο Νίκος. Ναι, ένας μήνας θα είναι. Μέχρι τέλη Ιουνίου, παιδιά, δεν θα υπάρχουν βίντεο. Ήρθε η Λίλη, καθόμασταν και τα λέγαμε και τώρα θα ξεκινήσουμε το γύρισμα. Πεινάω. Θα το κάνουμε, θα μας πάρει μια μισή ώρα περίπου. Δεν θα προλάβει να φας, δεν θα προλάβει να πας στο ΜΑΝ. Αυτά. Δεν έχεις ιδέα τι θα σου συμβεί. Και έχει έρθει και ο Ντί, αλλά επειδή είναι incognito. Θα είναι εκεί πίσω. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Κάνεις κάθε μέρα γυμναστική? Όχι. Κάθε πότε? Στορκίζομαι. Έχουμε ένα βαλιτσάκι που το παίρνουμε μαζί στο ΜΑΝΤ. Ρούχα, καλλιτικά, παπούτσια, τα βασικά. Ναι, αλλά κάνω γυμναστική. Και παίρνει μαζί τα όργανα της γυμναστικής. Συγγνώμη, πας στο ΜΑΝΤ. Παίρνει τα λάστιχα, παιδί μου. Εγώ... Ναι, αλλά όμως γι' αυτό είναι έτσι. Εγώ με το ζόρι υπάρχουν τα πρωινά. Έχει κάνει γύρισμα επεισόδιο και έχει μαζί αυτό που γυμνάζει την πάπια. Έχω κάνει επεισόδιο με την πάπια, ναι. Ναι, σε έτσι κάτι, η γυμναστική σ' αρέσει ή απλά το κάνεις για να έχεις ωραίο σώμα? Μ' αρέσει. Ωραία. Δεν το κάνω για το εγώ σώμα. Εγώ με ανώμαλους δεν μιλάω. Ούτε. Το κάνω γιατί μου δίνει την ευεξία. Είναι αχ, τραγικό. Θα βάλουμε και ψηρές. Θα ακούσω όλη την ώρα το γουργουριτό της κοιλιάς μου. Καλά, δεν το βάλουμε εδώ. Εδώ θα το έχουμε. Και το βάζεις στον εμείς είμαστε οργανωμένο κανάλι. Δεν είμαστε σαν εσένα που είδαμε το βίντεο σου με τη Βενετία που έκανες. Θυμάσαι ότι είχα δύο, έτσι. Είχε, μία ψηρή είχες. Δύο είχα. Πού είναι η δεύτερη? Ναι. Ρωτάει και ο τύπου είναι στο κανάλι. Δύο είχες. Δηλαδή. Όχι. Πού την είχες? Ρε. Και επίσης ήταν πολύ ωραίο το πλάνο που καθόσασταν κάτω στο πάτωμα. Ε. Ούτε καρέκλα δεύτερη. Μα πήγε. Α, κοπέλα. Συγγνώμη. Τη βρήκα στην είσοδο. Δεν ήθελα να πατάω κάτω. Γιατί με δαγκώνει το γατί σου? Τελειώσαμε το γύρισμα με τη Λίλη. Το έχετε δει το βίντεο αυτό. Αν δεν το έχετε δει, θα το έχω εδώ από κάτω και θα βάλουμε και εδώ μια κάρτα. Πήγε τέλεια, τέλεια. Ήταν από τα καλύτερα γυρίσματα. Και νομίζω είναι αυτό που λέμε και με τον Νίκο, ότι ρε παιδί μου, όταν ο άλλος είναι YouTuber και ξέρει από
content και πώς λειτουργεί το YouTube, είναι πολύ πιο εύκολο το γύρισμα. Και τώρα καθόμαστε, περνάμε λίγο τα αρχεία στον υπολογιστή, να δούμε λίγο το βίντεο. Θα ράξουμε λίγο εδώ και εγώ το βράδυ μετά έχω να βγω. Δεν σας έχω μιλήσει έτσι ξεκάθαρα ακόμα για την Ασία. Θα σας τα πω έτσι μέσα στο βίντεο και θα σας δείξω και άλλα πλάνα που υπάρχουν και αυτά. Επίσης αυτή η θήκη μόλις τεσταρίστηκε, είναι πολύ καλή. Είναι από Buy a Boo. Είναι τέλεια, παιδιά. Να μπείτε να ψωνίσετε από τη φίλη μου την Boo. Buy a Boo. Νίκο, θες να μας πεις κάτι? Έχεις κάτι σημαντικό? Πεινάω, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη ζωή μου αυτή τη στιγμή. Takeover, το κανάλι. Μπράβο, μήπως κάνεις takeover το κανάλι τώρα για ένα μήνα. Κάτι άλλο έχω. Καλά, τώρα δεν κάνεις τίποτα, Νίκο. Σε σχέση με το κανάλι εννοώ. Μπορεί να κάνω πράγματα, αλλά μην τα ξέρει ο κόσμος. Ένα μήνα μπορώ να οργανώνουμε το μεγάλο σου comeback. Ο κόσμος δεν ξέρει τι έχουμε πει ήδη, ότι θα γίνει. Ναι. Τίποτα δεν θα γίνει. Δηλαδή. Δεν ξέρω τι λέει ο Νίκος και πιάνω comeback. Παιδιά, με πήρε ο ύπνος. Η ώρα είναι 9 και 4 και πρέπει να ετοιμαστώ γιατί έχω να βγω. Περίμενα πάρα πολύ καιρό να σας πω για την Ασία. Θα μου λείψετε πάρα πολύ. Γιατί θα είναι και 45 μέρες. Έχω να λείψω 45 μέρες από το YouTube 2 χρόνια. Καλά, γενικά τα τελευταία 2 χρόνια το μεγαλύτερο διάστημα που έχω λείψει νομίζω είναι 2 εβδομάδες το καλοκαίρι. 45 μέρες, ρε μαλάκα. Νομίζω μην πάω. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι θέλω πολύ να δοκιμάσω. Το θεωρώ τρομερή εμπειρία αυτό που θα ζούμε με ένα ευρώ για 45 μέρες. Δηλαδή, πέρα την πλάκα που σας λέω ότι πάω για να κερδίσω και αυτά, πάω γιατί μου φαίνεται και απίστευτη εμπειρία. Δεν θα το ξαναζούσα ποτέ, ενώ να ξέρεις με αυτή τη συνθήκη στην Ασία και αυτά. Και θα είναι και ο Βασάλος που πέρα από την πλάκα, εντάξει. Είναι πολύ φίλος μου, τον αγαπώ. Θα γελάσουμε πάρα πολύ. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα το έκανα αν δεν ήταν ο Βασάλος. Είναι κίνητρο. Γιατί ξέρω ότι θα περάσουμε καλά. Γενικά, μου έχουν ξανακάνει πρόταση να συμμετέχω σε reality και δεν ήθελα να πάω γιατί αυτό δεν είναι ακριβώς reality, είναι και λίγο, όχι δεν είναι ακριβώς reality, είναι race, έχει μέσα το κομμάτι του ταξιδιού, το κομμάτι του ανταγωνισμού που όπως ξέρετε δεν είμαι καθόλου ανταγωνιστικός. Α, πρέπει να καθαρίσω εδώ την κάμερα. Πώς νιώθετε που σας καθάρισα μικρά μου ζουμπουλάκια? Επίσης μου έκανε σαν challenging το ότι δεν το έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα, οπότε δεν έχω καθόλου εικόνα για το πώς θα είναι. Και αυτό μου αρέσει επίσης, που δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί πέρα, δεν έχω ιδέα. Εγώ να ξέρω, είμαι από αυτούς τους ενοχλητικούς που παίρνω συνέχεια τηλέφωνο την παραγωγή και κάνω ερωτήσεις τύπου εκεί τι θα κάνω, εκεί τι θα κάνω, αυτό μπορώ να το κάνω, αυτό τι θα κάνω, αυτό. Αλλά εντάξει, οι άνθρωποι είναι ευγενέστατοι και με βοηθάνε. Αχ, παιδιά, θα μου λείψετε. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ να τραβάω vlog. Νιώθω πολύ έτσι οικειότητα και ασφάλεια όταν τραβάω vlog για εσάς. Γιατί νιώθω ότι περνάμε ωραία. Καλά, εντάξει. Εγώ τώρα ξεκινάνε οι βλακίες μου, καταλαβαίνετε. Εγώ τώρα θα ξεκινήσουν οι συναισθηματισμοί μου. Σκλώστε. Καλημέρα, όλη μέρα να έχουμε. Τι θες μωρέ Ρούπια? Το γατί έχει ωρέξεις. Ναι, θέλω να σας δείξω κάποια πράγματα που έχω πάει και έχω κάνει ψώνια για την Ασία τα πήρα. Πήγα και πήρα αυτό εδώ το πουκάμισο. Έτσι με αυτά τα χρώματα τα τέλεια. Και πιστεύω ότι είναι έτσι και καλοκαιρινό και ταιριάζει με τις χώρες εκεί και δεν ξέρω τι λέω, αλλά κοιτάξτε το τι ωραίο. Μετά πήρα αυτή την μπλούζα που γράφει love. Καλά, η καλύτερη μπλούζα είναι αυτή εδώ. Κάθεται και τέλεια πάνω, αλλά δεν έχει άλλες. Το γατί. Το δίνουμε, giveaway. Έχει αυτή είναι εδώ τη Μαργαρίτα. Μαργαρίτα Ζαμαδάη. Και αυτή εδώ πίσω. Και αυτή εδώ, η οποία έχει αυτήν εδώ την πουτανιά που είναι. Ωραία.
και πίσω αυτό που γράφει Joyful Moments. Α, πήρα και αυτό το λευκό, το οποίο το πήρε και στον Πέτρο γιατί του άρεσε. Το Πέτρος Πιλάρινος μου έδωσε και η Ευρυδίκη από Vakay, είναι η εταιρεία ρούχων που έχει κάνει, η οποία έχει γενικά νομίζω γυναικεία unisex πράγματα. Α, μου βάλει και κάλτσες. Ναι, γενικά έχει γυναικεία unisex πράγματα, αλλά είχα δει εγώ ένα πουκάμισο το οποίο θεωρώ ότι μπορώ να το βάλω και εγώ και της το ζήτησα. Καλά, τέλειες κάλτσες. Θα τις πάρω μαζί μου. VVV4VK. Καλά, δείτε εδώ καλτσάρα μαλάκα, τέλειες. Δεν ξέρω τι μου έχει βάλει και κάλτσες. Αγγελικούλα. Αυτό δεν μου κάνει. Έχω κάτι τώρα να κάνω λίγη δουλειά στον υπολογιστή. Γενικά έχω αγχωθεί, σε 8 μέρες ακριβώς φεύγουμε για Ασία. Αυτή την εβδομάδα έχω να κάνω άπειρες δουλειές, άπειρες. Ένα γύρισμα θα ρωσω αλήθεια, ένα γύρισμα με το Vibrator για το κανάλι του, δύο γυρίσματα για το Αχβαχ και να κάνω και διάφορα εμπορικά που πρέπει να γίνουν μέχρι να φύγω, γιατί για 45 μέρες θα λείπω. Οπότε είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν και εγώ δεν είμαι σε κανένα τέτοιο mood. Ταυτόχρονα πρέπει να προετοιμαστώ και για την Ασία, να πάω να πάρω πράγματα, να φτιάξω τσάντες, να αυτό, να ετοιμαστώ ψυχολογικά. Μήπως τώρα εδώ είναι μια καλή στιγμή να σας βάλω να δείτε τα πλάνα που έχω τραβήξει από όταν είχαμε πάει να υπογράψουμε με τον Κωνσταντίνο για την Ασία και τα λοιπά. Πιστεύω είναι μια καλή στιγμή. Εσύ τι λες, Ρου? Ωραία. Πηγαίνετε να δείτε τα πλάνα αυτά. Περιμένετε εδώ, δηλαδή θα παίξουν τώρα. Κωνσταντίνη, είσαι έτοιμος για αυτό που θα συμβεί? Ποιο? Εδώ. Έλα τώρα. Έλα τώρα που κάνεις που δεν ξέρεις. Δείξε το φίλο μου εδώ. Ναι, είμαι πολύ έτοιμος. Μπρο μου, εγώ το έχω ξαναπεράσει αυτό. Μην λες εμένα. Μπρο μου, πετάμε. Είμαι ένας επαγγελματίας παιχνιδάκιας. Είσαι επαγγελματίας παίκτης reality. Το ότι η Δούκα τελικά θα φτάσει πιο νωρίς από εμάς. Εδώ δεν έχουν εδώ μεταξύ στο κανάλι. Συγγνώμη, μιλάτε μπροστά στην κάμερα. Μια παροχή τέτοια. Με σοβαρότητα και καλά. Ότι δεν σε γράφει. Θα τη δούμε στο αεροπλάνο, παιδιά. Γεια! Στήγαμε, κάναμε το rapid και τώρα είμαστε έτοιμοι για να παίξει η τζίφρα. Για να παίξει. Να παίξει, ρε παιδί μου, πώς μιλάς έτσι. Η τζίφρα. Μα πώς μιλάς έτσι, ποια τζίφρα. Λαϊκούρα. Πω, γλάκος. Δεν είδες φωτογραφία που είσαι τώρα. Είναι πολύ φαίμος. Τι? Τι κάνεις, παιδί μου, είσαι λαϊκός. Εμένα βάζεις. Ναι. Αλλά το μισό και... Γιατί με τραβάς εμένα, ρε. Και κάτω, και κάτω. Εγώ γιατί έχω δύο. Γιατί εσύ δεν έχεις εταιρεία. Έχω. Δεν είσαι ομάς η Φίπστερ. Πώς θα το ονομάσω, Μαρία? Κωνσταντίνε, δεν σε βλέπω ενθουσιασμένο. Υπογράφοντας, τι σε έκανα, γελάω. Ναι. Τα καταφέραμε. Μονογράφεις τις μονές σελίδες και εκεί που έχει το όνομά σου θα βάλεις υπογραφή τελείως. Ωραία, είμαστε εντάξει. Αυτό ήταν. Πρέπει να πάω και το ρου στη μάνα μου. Και δεν ξέρω πότε θα τον πάω, γιατί θα πάει το παιδί αυτό, θα πάει να μείνει με τη γιαγιά του. Τη μαμά μου. Τη μαμά μου. Αλλά δεν σημαίνει ότι το έχω παρατήσει, γιατί το μυαλό μου θα είναι συνέχεια σε σένα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται ρε παιδιά. Παιδιά, δοκιμάζω λίγο τώρα αυτή την καινούργια την Canon. Γιατί μάλλον θα αλλάξω κάμερα εγώ αυτή τη στιγμή. Έχω τρελαθεί. Περιμένετε μισό λεπτό, γιατί εγώ θέλω να το δοκιμάσω όντως και να σας δείξω και εσάς πώς τραβάει. Και τραβάει τώρα, ας πούμε. Α, τραβάει. Να το! Έλα και από την Canon. Wow! Μαλάκα, τι focus είναι αυτό που κάνει. Οπ, οπ, σε μπερδεύω, σε μπερδεύω, σε μπερδεύω. Δεν με έχει χάσει καθόλου. Καλά, εγώ τραβήγω τώρα. Αλλάζω κάμερα. Παιδιά, δείτε εδώ τα χρώματα. Δεν χρειάζεται κανένα color correction, το βλέπετε. Καλά, έχω πάθει σοκ αυτή τη στιγμή. Και τώρα θα μιλήσω σε αυτή την κάμερα. Εκεί, οκ. Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω σε αυτή. Μαλάκα, τι κάμερα είναι αυτή? Ναι. Λοιπόν, παιδιά,
Επειδή πολλοί μου στέλνετε και μου λέτε ότι τι κάμερα να πάρετε, ότι θέλετε να ξεκινήσετε YouTube. Επειδή λοιπόν πολλοί με ρωτάτε τι κάμερα να πάρετε, εγώ θα σας πρότεινα αυτήν. Γιατί γενικά έχω δει διάφορες κάμερες μέχρι να πάρω κάμερα. Και αυτή κάνει φοβερό focus, είναι και για vlogging. Α, και το πιο σημαντικό, κοιτάξτε λίγο εδώ κάτι. Γυρνάει αυτό εδώ, βεβαίως, γυρνάει και κάνει και ένα τσακ και τσακ. Αυτή η κάμερα είναι η Canon M50 Mark II, Canon EOS M50 Mark II, και υπάρχει και αυτό το streaming kit που είναι για εσάς τους streamers, όπου έχει όλα αυτά εδώ μέσα, έχει δηλαδή περιλαμβάνει και την κάμερα και κάποιους φακούς για πιο κοντινά, για πιο μακρινά. Περιλαμβάνει και αυτό εδώ το οποίο το κάνεις ό,τι θες, το κρεμάς πάνω όπου θες, παιδί μου. Εδώ, παπ, το βάζεις εδώ, το δένεις, το βάζεις στο κεφάλι σου. Αυτή η κάμερα λοιπόν είναι καλή και για streamers αλλά και για ανθρώπους που θέλετε να ξεκινήσετε vlogs. Κάνει και για φωτογραφική μηχανή και για βίντεο. Βγάζει 4K που είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρετε το 4K. Έχει και αυτό εδώ που παπ, άμα είσαι streamer. Το βάζεις και αυτό εδώ, πάψεις τον υπολογιστή και κάνεις κατευθείαν connect. Γενικά, εγώ μπορώ να τρελαθώ με τα χρώματα αυτής της κάμερας, εντάξει. Δείτε εδώ λίγο. Το δοκιμάζω σε διάφορες συνθήκες, να δω. Είναι... Μαλάκα τα χρώματα είναι σοκ. Κοιτάξτε, να δούμε λίγο τις διαφορές. Εδώ έχω βάλει το φακό στην Canon, τον κοντινό. Για τα πιο κοντινά. Hello, hello, hello. Τα χρώματα είναι σίγουρα πιο ζωντανά εδώ. Κάνει καλύτερο focus, το βλέπετε. Okay, αλλάζω κάμερα. Τέλος. Θα έχω σίγουρα περισσότερες πληροφορίες εδώ κάτω στο κουτάκι πληροφοριών. Να μπείτε να τσεκάρετε. Μπορείτε να το πάρετε και το πακέτο μόνο του. Μπορείτε να πάρετε και την κάμερα μόνο της. Έχει και αυτό εδώ το μικρόφωνο, το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικός ο ήχος. Γενικά, άμα, τώρα συμβουλή με αφορμή τώρα την κάνω, άμα σκέφτεστε να κάνετε ή streaming ή γενικά YouTube, εγώ θα σας πρότεινα να προσέχετε αρκετά την ποιότητα των βίντεό σας, γιατί όσο καλύτερη είναι η ποιότητα, τόσο καλύτερα θα πάνε και τα πράγματα. Και αυτή εδώ η κάμερα είναι και μια καλή αρχή άμα θέλετε να ασχοληθείτε με φωτογραφίες, βίντεο και αυτά, αλλά είναι τέλειο γιατί είναι και μια κάμερα η οποία είναι προ. Θα την έχεις στην αρχή που θα ξεκινήσεις και θα την έχεις και άλλα 3, 4, 10, 25 χρόνια. Δηλαδή είναι πολύ καλή κάμερα. Αυτά. Ό,τι θέλετε να τσεκάρετε το κουτάκι πληροφοριών, να μπείτε να την τσεκάρετε, να δείτε όλα τα αυτά της. Πάντως εγώ την προτείνω. Ω παιδιά, είμαι πάλι χάρη με την αλλεργία μου. Θα μαζέψω τώρα εδώ πέρα λίγο τα πράγματα, γιατί περιμένω την Τάμτα για το θάρρος ή αλήθεια. Έχω να πω και στο Vibrator να γυρίσουμε ένα βίντεο για το δικό του κανάλι. Ο καιρός ρε μαλάκα, γιατί είναι πάλι έτσι ρε μαλάκα. Γαμώ το κερατό μου πια, έχει φτάσει μέσα Μαΐου και ο καιρός είναι μέσα στη μουντίλα. Μα είναι δυνατόν πια. Έλα τώρα. Μαζεύω εδώ λίγο το σπίτι γιατί γίνεται χαμός. Και σε καμιά ώρα θα έρθει η Τάμτα. Δεν την έχω γνωρίσει ποτέ. Βασικά την έχω γνωρίσει 2-3 φορές, αλλά δεν την ξέρω. Πανβρώμικο το υπνοδωμάτιο, χάλια. Μου θα βάλω και μια σκούπα, γιατί εδώ πέρα η σκόνη είναι αυτό. Βασικά δεν είναι σκόνη, είναι ο Ρου. Γεια σου Ρου, τι μου κάνεις. Χαίρετε. Ναι, δεν ξέρω, έχω πάρει τώρα το χάπι, το μπιλιαργκέρ και είμαι έτσι έτοιμος να κοιμηθώ. Τώρα που θα φύγω, τι θα κάνεις? Α, πολλά και διάφορα. Μου δίνεις το κοντρελάκι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βεβαίως, Νίκο. Αγαπημένο μου συνεργάτη. Βεβαίως. Τελειώνει η SD. Ωραία. Κοίτα. 4 λεπτά. Βλογκάκι, όμορφο μικρό χαλαρό θα πάρεις να μοντάρεις. Για να βάλω το ρίγμα. Έλα το τελευταίο vlog θα βγει 2 ώρες. Τα κινητά εννοείται στο θόρυβο, Γιάννη. Yeah. Γεια σου Τάμτα, είσαι έτοιμη? Όχι. Σε βλέπω, πολύ χαλαρή για αυτό που σε περιμένει εδώ. Δεν ξέρω τι με περιμένει, άσε με παρακαλώ, μια χαρά είναι. Να κάνουμε μια συνέντευξη φάρη. Γεια σου Γιάννη. Τελείωσα το γύρισμα με την Τάμτα και τώρα πήγε πάρα πολύ καλά, παιδιά, πάρα πολύ καλά. Θα το έχετε δει και αυτό λογικά.
Και τώρα έχω αργήσει πάρα πολύ. Έχω γύρισμα με το vibrator και έχω αργήσει τύπου άπειρα. Άπειρα. Δεν έφταιγα εγώ 100%. Είμαι από κάτω, άνοιξέ μου. Από το σπίτι ξεκίνησα 6 και 10. Είχαμε γύρισμα σε 6, ξεκίνησα 6 και 10. Εντάξει, πήγαν όλα λίγο καθυστερημένα. Μετά είχε άπειρη κίνηση, άπειρη, ενώ κανονικά θα έκανα 20 λεπτά, έκανα 40 λεπτά. Και μετά έκανα και 20 λεπτά να παρκάρω. Ο vibrator είναι έξαλλος, εγώ θα ούρλιαζα από τα νεύρα μου. Αν κάποιος καλεσμένος είχε καθυστερήσει τόσο, θα ούρλιαζα από τα νεύρα μου. Δηλαδή ό,τι και να μου πει έχει δίκιο, με σχένεσαι. Αρχικά έχεις αδυνατήσει, τι όμορφος, τι καλός. Τι κάνουμε, τι ώρα είναι. Περίμενε, το πάρκινγκ είναι ένα πρόβλημα στη ζωή εδώ κάτω. Ναι, ναι, εγώ δεν έχω παρκάρει πάνω από 10 λεπτά εδώ πέρα. Εγώ έκανα 20 λεπτά να παρκάρω. Αν δεν έχεις αμάξι όμως, αν σου έχουν κλείψει τα αμάξι και δεν έχουν θέση. Σου έχουν κλείψει τα αμάξι. Ψήσε καφέ να στα πω. Καλά, αυτά είναι τα σημαντικά. Όντως σου κλείψει τα αμάξι. Τώρα. Λοιπόν, βάζουμε εδώ πέρα τώρα τα μικρόφωνα. Καλησπέρα, λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν, έχουμε κάνει τώρα ένα break εδώ πέρα με τον vibrator. Γιατί περιμένουμε να έρθουν τα φαγητά που έχουμε πάρει. Νομίζω ήρθανε και τα δύο τώρα. Άντε επιτέλους να φάμε. Γιατί πεινάω πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα αν θα φάμε ή απλά θα δοκιμάσουμε. Αλλά πεινάω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θα φάμε επιτέλους. Όχι. Δεν κάνεις καθόλου μοντάζ. Όχι. Με κράζει τώρα vibrator επειδή δεν κάνω μοντάζ. Δεν ξέραμε δηλαδή. Τι γίνεται, φίλε, πώς είσαι YouTube, έλα από εδώ πέρα κατά πάσα πότα. Επειδή ο μαλάκας ο vibrator θέλει να κάνει γύρισμα, μοντάζω, όλα αυτά μόνος. Γιατί δεν δίνεις δουλειά, ρε μαλάκα, σε άλλους ανθρώπους. YouTuber, ρε φίλε, από την αρχή μέχρι το τέλος εγώ όλα. Εσύ γιατί ξέρεις να κάνεις μοντάζ. Ναι, εγώ τα έκανα τα πρώτα βίντεο μου. Τα έχεις δει. Όχι, δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι. Ε, καλά, άμα τα έχεις δει, θα στο πω. Movie Maker τα έκανε. Ναι. Και έχει τα transitions που κάνουν έτσι. Α, 4 δευτερόλεπτα που δείχνει. Ναι. Η αράχνη από το ένα στο άλλο. Θέλω να μου πεις πώς πέρασες. Την αλήθεια. Ναι. Φρικτά. Γιατί ρε γόρι, δεν γιατί σε ταΐσαμε. Στομάχι μου. Δεν σε ταΐσαμε. Ναι, παιδιά, θα το δείτε στο κανάλι του Vibrator το βίντεο και θα καταλάβετε. Πάντως, spoiler alert, πονάει το στομάχι μου. Εγώ να πω κάτι πάντως. Ήρθες, κλήρωσα το φαΐ. Έχεις έρθει εδώ πέρα και έχεις φορτίσει ό,τι συσκευή. Μόνο... Ισχύει! Έχω φορτίσει το πάντα! Μόνο μπαλαντέζα δεν του κατέβασα και τα μάξι την μπαταρία το πήγε. Όχι, πέρασα πολύ ωραία. Όχι, ήταν πολύ ωραία. Βασικά, πιο πολύ χάρηκα που γνώρισα την. Ραλού! Φάει την κρέπα γιατί μάλλον είναι για σκυλί αυτό το φαγητό, αγάπη μου. Πονάει το στομάχι. Έλα, φώτα, κοριτσάρα μου. Παιδί μου! Κάπου έχει φάει. Ναι, ναι, γι' αυτό. Για να δούμε. Κάνουμε blind test στη Ραλού. Για να δούμε, πού θα πάει. Πουθενά δεν πήγε, αγάπη. Ποιο από τα δύο. Κατάλαβες, γιατί το σκυλί ξέρει. Ποιος θα χεστεί, ο Φίλτερ θα χεστεί. Παιδί μου, δεν. Μαλάκα το σκυλί, τότε δεν πήγε σε καμία από τις δύο κρέπες. Και εμείς φάγαμε και από τις δύο. Ραλούκα, καθόλου. Αχ, πόσο τυχερή είσαι. Γεια! Είχα πάει για ένα φαγητό με τον Νίκο, τον Κωνσταντίνο και την Ελένη, τον Συρίγο, τον Βασάλο και την Ελένη τη Βουλγαράκη από την εκπομπή. Δεν σας τράβηξε κανένα πλάνο γιατί εκεί τα λέγαμε και εντάξει. Και τώρα που γύρισα σπίτι σκεφτόμουν γιατί κι εγώ μαλάκες δεν τράβηξε ένα πλάνο και μάλλον συνειδητοποιώ ότι νιώθω λίγο ακόμα έτσι άβολα με το να τραβάω. Είναι γενικά πολύ πιο εύκολο να τραβάς πλάνα όταν κάνεις, ξέρω εγώ, όταν βγαίνουμε με τον Δημήτρη, τη Σοφία, τη Ζωή, τη Βενετία, τη Λίλη, γενικά με YouTubers, τη Δανάη, την Άμη, τη Φωτεινή. Γενικά όταν βγαίνεις με YouTubers, επειδή ξέρουν κι αυτοί, καταλαβαίνουν καλύτερα, είναι πολύ πιο εύκολο. Νιώθω περίεργα ρε πούστη μου, πρέπει να το ξεπεράσω αυτό πια. Πρέπει να με δέχονται για αυτό που είμαι και αυτό που είμαι είναι YouTuber. Τώρα θα σας δείξω τη φωτογραφία που βγάλαμε, που είναι σαν να τράβηξα πλάνα. Άντε, καλό βράδυ. Καληνύχτα. Καλημέρα, καλησπέρα. Σας ανέβασα στο Instagram ότι δεν θα έχει βίντεο και μου στέλνετε ότι στενοχωριέστε και τέτοια και αυτά και στενοχωριέμαι και εγώ τώρα που στενοχωριέστε και γενικά με έχουν πιάσει τώρα στα συναισθηματικά μου και λέω μήπως μαλάκα έκανα βλακεία που δεν θα ανεβάσω βίντεο. Αυτό το διάστημα που θα λείπω στην Ασία. Αλλά σας εξήγησα και εδώ μέσα στο vlog ότι μου φαίνεται πιο σωστό και πιο ειλικρινές το ότι αφού λείπω να μην ανεβαίνει βίντεο. Αλλά εσείς στενοχωρηθήκατε στο Instagram και μετά
σκεφτόμουν ότι εντάξει, ας πούμε, για ένα μήνα δεν πειράζει, αλλά εσείς μου λέτε ότι πειράζει και τώρα εγώ δεν ξέρω τι να κάνω, γιατί εσείς μου λέτε ότι πρέπει να ανεβάζω βίντεο και εγώ τώρα έχω στενοχωρηθεί, αλλά γιατί είχα πάρει αυτή την απόφαση και πήρα τον Νίκο και του είπα, Νίκο, μήπως κάναμε λάθος και πρέπει να ανεβάζουμε βίντεο για αυτά. Μου είπε ότι το σκεφτήκαμε μαζί και αφού είχαμε καταλήξει αυτό τώρα τι με έπιασε, του εξήγησε τι με έπιασε τώρα και αυτά. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ σας είπα γιατί το σκέφτηκα, το θεωρώ βλακεία να μην μπορώ, γιατί θα έχω Instagram και τέτοια. Το θεωρώ βλακεία να μην μπορώ, να μην είμαι εγώ, δηλαδή να το ανεβάζει ο Νίκος και να ανεβαίνουμε βίντεο κανονικά στο κανάλι. Δεν είναι σαν να σας χοροϊδεύω ενώ δεν θα είμαι εδώ. Μετά έχω ένα γύρισμα στο στούντιο της Δανάης, στο Teeny Tiny. Αυτά εδώ τα τέτοια που με ρωτάτε. Athens πρότασης, κάπως έτσι λέγεται το μαγαζί. Εγώ το βρήκα στη Μύκονο, αλλά έχει και στην Αθήνα. Απλά είναι και δύσκολο να τα βάζεις μόνος σου. Έλα! Θα το κρυσίσω να κουβάνω, δεν πει. Μείνε εδώ που θα σε ανοίξω και μείνε εδώ όμως. Μείνε! Τέλος! Αυτή η συμπεριφορά σου. Να σου πω. Do you think I'm stupid? Ρε πούστη μου. Έλα! Όχι, θα πάω τώρα. Ωραία. Τελείωσα. Θα το πάρω μαζί μου. Με βοηθάει. Όχι. Θα πάμε να κάνουμε το μεταξύ ένα βίντεο στη Δανία που εγώ δεν έχω καταλάβει τι θα κάνουμε. Τέλος πάντων. Παίρνω και αυτά γιατί μας είπε να έχουμε και αλαξιά μαζί μας. Έχουμε έρθει εδώ στο στούντιο Teeny Tiny για να κάνουμε ένα βίντεο για το κανάλι της μικρής. Αυτό. Παιδιά, πραγματικά. Παιδιά, πραγματικά. Δεν έχω περάσει χειρότερα στη ζωή μου σε γύρισμα. Τενώ, αυτή τη φορά τενώ, δεν είναι καθόλου υπερβολή. Πραγματικά ήταν να πέσει. Ήταν τέλεια. Εντάξει, γιατί κλάνεις ρε εσύ. Δεν θα κάνω καθόλου spoil. Εντάξει. Ήμουν έτοιμο. Ήταν έτοιμο να βάλει τα κλάματα, η αλήθεια είναι. Α, ήμουν έτοιμο να φύγω από το γύρισμα. Ήταν η πιο κότα από όλους. Τι, παιδιά. Γεια σας, είμαι η Άννα Μαρία. Μικρό Ναντέζε λέει που πίσω σου. Από εδώ από μένα. Και ο Φίλιππος είναι το αγόρι μου. Έχει ενδιαφέρον. Μην κοιτάζει λίγο. Γιατί πες να έχει αυτή. Άμα δεν γυρίζει, γιατί είσαι από το Άιζι. Ισχύει. Όχι παίζει, χωρίς το παίζει. Φέρε το ελπάτρο. Λοιπόν, τώρα τελειώσαμε, να τραβήξουμε ένα πλανάκι. Θα τραβήξουμε ένα πλάνο που σας λέω το ότι χάσατε, δεν χάσατε. Α, ναι. Και θα τραβήξουμε και ένα πλάνο τον καθένα να ενθουσιαστεί. Ναι, ναι, ναι. Η Άμι είναι το κορίτσι μου, εντάξει. Και δεν με έχει αναγκάσει καθόλου να το πω. Δεν έχω φτιάξει βαλίτσα. Δεν έχω κάνει πρόβα την ομιλία μου. Καταλάβατε ότι δεν ήταν το κορίτσι μου. Ψήνετε το ψέμα και τέτοιο. Δεν έχω φτιάξει βαλίτσα. Δεν θα πάρω ούτε ένα ευρώ. Ρε Μαργαρίτα, λείπω από τις 10 το πρωί λίγο από το σπίτι μου. Είπε θα κάνουμε 2 ώρες. Γύρισα σπίτι, παιδιά, πραγματικά ήταν το χειρότερο γύρισμα ever. Θα το δείτε στο κανάλι της Δανάης, νομίζω θα αργήσει να το ανεβάσει. Αλλά ήταν πραγματικά απέσιο. Τώρα ήρθε η ώρα να σας δείξω εδώ πέρα τα πράγματα που πήρα. Πήρα πάρα πολύ σκέτα πράγματα γιατί δεν πρέπει να φαίνονται brands στο Easy Express. Πήρα γκρι μπλούζα. Πήρα αυτό το αθλητικό σορτσάκι που είναι σε αυτό εδώ το χρώμα. Το γκρι, το ανοιχτό, το ποντική. Ένα απλό t-shirt. Αυτή εδώ που είναι τύπου τη Σάμου. Α, καλά! Δείτε εδώ τι πήρα. Πήρα αυτή εδώ την μπλούζα η οποία λέει Don't worry, πού το? Don't worry, Fox. Και πίσω λέει We will be right back. Και πήρα αυτή εδώ την μπλούζα για να τη βάλουμε με το Βασάλο στο αεροδρόμιο. Πήρα μία για μένα και μία για τον Κωνσταντίνο. Πήρα κάλτσες. Ένα μαύρο απλό αθλητικό shorts. Για εκεί, άλλη μια απλή γκρι μπλούζα, άλλη μια μαύρη απλή μπλούζα, αυτό εδώ το πουκάμισο που είναι έτσι ριχτό και ωραίο για την Ασία επίσης. Πήρα αυτήν εδώ την μπλούζα που με τρέλανε γιατί μου κάνει πολύ Asia φάση. Άλλο ένα πουκάμισο έτσι να το φοράω ανοιχτό με κάνα μαύρο t-shirt από μέσα. Αυτά έχω παραγγείλει να φάω και τώρα θα κάτσω να δω το αυριανό το βίντεο, να οργανώσω λίγο το γύρισμα το αυριανό γιατί αύριο έχουμε γυρίσματα άχβα. Σας αγαπώ και θα τα πούμε αύριο σε μια νέα παράνοια, σε μια νέα τρέλα. Όλα θα πάνε καλά. Γεια. Καλημέρα, όμορφη μερούλα σήμερα. Ου.
Ούτε που θυμάμαι πώς ήταν αυτό το στούντιο. Καταρχήν. Και το τραπέζι. Καταρχήν. Συγγνώμη, πόσο πιο μπροστά ήταν. Κάτσε, κάτσε. Τι κάνετε. Έλα, πάντως είναι σχεδόν έτοιμο στούντιο, μαλάκα. Απλά τώρα δύο μετακινήσεις, Νίκο. Μην κουράζεσαι. Θα πρέπει να παραπλύνουμε. Τι. Θα παραπλύνουμε στον πάνω. Λοιπόν, παιδιά, τελείωσε το πρώτο επεισόδιο. Αχ, βαχ, και τώρα ετοιμαζόμαστε να γυρίσουμε το δεύτερο. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα αχ, βαχ. Το ζητήσατε. Έχει έρθει κάτω από το σπίτι σου. Έχει έρθει κάτω από το σπίτι μου. Α, όχι, εγώ μετά από δύο χρόνια. Αυτό είναι. Μετά από δύο χρόνια σε πιέζουμε, δηλαδή. Το πράσινο, δεν πάει. Πάει. Αυτά τα κόλλια, γιατί ή κάποιοι τα κράζετε, όπως εσύ και ο Βασάλος. Εγώ τα έγραψα, πες στο κοινό. Τα έγραψα. Ναι, είπες ειρωνικά. Την πρώτη φορά που τα είδα. Ναι, τα έγραψες. Εντάξει, λέει καλά ψέματα στον κόσμο. Ή αρέσουν, γενικά μου στέλνουν συνέχεια και με ρωτάνε από πού είναι αυτά τα κολλιέ. Από πού είναι όμως. Athens πρότασης. Δες το vlog. Δεν βλέπω τα vlog σου. Άσε το διάλο, Νίκο. Πάντως, πήγε καλύτερα από την προηγούμενη φορά. Εγώ νιώθω τέλεια. Την προηγούμενη φορά νιώθω στο δεύτερο γύρισμα τύπου... Είμαστε σαν εξώφυλλο. Νεκρός. Ναι, σαν εξώφυλλο... Να σκάσουμε το πρώτο ράπ. Ένα δίσκο. Θα λέγεται... BCC Gang. Okay. Να σε ρωτήσω κάτι. Έλα. Πώς θα γίνει, θα κάτσω. Έχω δίαγμα. Αλλά θέλω λίγο μια... Εισαγωγή. Όχι. Ένα πούς. Ένα... Τι πιστεύεις, θα κάθομαι εδώ σαν το μαλάκα και σε απλά θα μιλάς. Όχι. Τι, δεν χρειάζεται να κάνουμε προεργασία. Θα το δεις. Προκατακτικά. Προκατακτικά, μπαίνουμε κατευθείαν. Δεν μιλάω, ωραία. Έλα! Ξεκινάμε. Κάπως να πεις δέδικα λίγο παραπάνω. Γούσταρες. Όχι, ουρλιάξε όσο θες. Αρχικά είναι το πρώτο αγόρι στο αχβάχ. Ζωή, λευτέρι. Σοφούλα μου! Σε ρίξω κάτι, στεναχωριέσαι που φεύγω. Νιώθω περίεργα. Θα σου λείψω, καθόλου. Κοίτα, έχω φίλους που θα μείνουν δίπλα μου. Ξέρεις να φύγεις δυνατή τώρα. Όχι, εντάξει, νιώθω λίγο περίεργα, η αλήθεια είναι. Αγαπάω πολύ, θα με αυτή η αγκαλιά που σε ζεσταίνει. Έχω ένα event τώρα εδώ στη Γλυφάδα με τη Reebok. Η ζωή δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Λίγες μέρες πριν φύγω που εγώ μέσα τον τρελό. Δεν βρίσκω να παρκάρω και έχω αργήσει. Η Αγγελική Δούκα με περιμένει. Αχ, πείτε μου ότι είστε το γούρι μου και... Μαλάκες. Τελείωσε. Εμείς παντρευόμαστε, να το ξέρετε. Τώρα, από σήμερα είμαστε παντρεμένοι. Άμα σας ρωτάνε αν είστε παντρεμένοι, είτε είστε είτε δεν είστε, θα λέτε ναι με τον Φίλιππο. Ψάχνω 20 λεπτά να παρκάρω και μόλις σας το επικοινώνησα αυτό τον πόνο μου, βρήκα να παρκάρω σε ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, πώς νιώθετε που παντρευτήκαμε αυτή τη στιγμή? Έλα, μαλάκες, πάμε, φίλοι μου. Τώρα έχουμε αρχίσει πάρα πολύ. Γαμώ το κερατό μου. Πάμε, πόσο κοντά είμαι να το κάνω. Κάνε το φωτογράφο, μπράβο. Κάνε έτσι φωτογράφο. Είναι μάσκα. Πρέπει να πάρω όσα παπούτσια θέλω. Αυτά θέλω. Δείτε εδώ. Α, δεν θα τα βάλεις. Βάλε. Πιάστε έτσι. Λοιπόν. Εγώ θα κάνω τέτοιο τώρα. Θέλει κάποιο φλάσ αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, τραβάω τώρα εγώ και... Εσύ, έχουμε δει τα πλάνα σου, είναι... Α, δεν είναι καλά, ε. Δεν ξέρω, αλήθεια δεν είμαι καλή σε αυτό. Το έχω δει. Το έχεις αποδείξει. Δεν είμαι σκηνοθέτης, αγάπη. Το κρατάς, ξανά κρατάς, κατά, είσαι έτσι. Με αγάπη, με αγάπη. Με αγάπη το... Ε, τραβάω τώρα. Βάλ το... Καλά, πάμε μέσα να κάτσουμε πάνω στο Big Ball. Αχ, φοράω τα κούνια. Αγγελική, δεν περνάμε πολύ ωραία. Φίλιππε, ναι, περνάμε τέλεια. Ξέρεις κάτι, θα βγαίνω πάρα πολύ γλυκιά σε όλα αυτά τα vlog, γιατί όλα μου λες ότι είμαι κακίστρο. Λοιπόν, ναι, περνάω τέλεια. Δεν έχω κανένα πρόβλημα που να τα πόδια μου από τα τακούνια, ούτε που είμαι εδώ. Λοιπόν, Φίλιππε, ναι. Είσαι πολύ όμορφος. Α, τώρα λέμε μαλακίες. Πού πάμε, μπορείς να μου πεις πού πάμε. Δεν θέλεις, συγγνώμη, δεν θέλεις το ωραίο το content.
Ωραίο content, ωραίο content. Είσαι εσύ από μόνος. Δεν χρειάζεται. Φόβο, τα ψέματα της. Γεια σας, είμαι η Αγγελική Δούκα. Είμαι 23 ετών. Μισό λεπτάκι. Φίλιππε, μπράβο, μπράβο. Δώσε λίγο, κάνε την app. Κάνε την app. Έτσι μπορείς, δώσ' το. Να είσαι χαρούμενος, Φίλιππε. Α, δεν σε βλέπω, Φίλιππε. Αχ, χάλια τα τραβάω. Ναι, Φίλιππε, ναι, έτσι είναι το σωστό το μοντέλο. Στο Asian Express δεν ξέρω αν θα κερδίσουμε. Στο GNTM το έχουμε. Μην ακίνητος. Εγώ κάνω πολύ καλό art direction. Είσαι πολύ καλή. Ναι. Μου λέω στην κόρη μου, από τους YouTubers που βλέπεις, μου λέει, με κάνει και γελάω, Φίπστερ. Αχ, παιδί μου. Είναι πληρωμένο, Φίλιππε, τον έχω βάλει να πληρώσω. Έλενα, ναι. Ποιος μου είπες ότι σε κάνει να γελάς. Δεν έχουμε εμείς τον Φίλιππο εδώ. Παναγία μου, πώς τον αντέχεις. Νόμιζα ότι θα τραβάς βίντεο. Γεια σου, Έλενα. Γεια σου, Έλενα. Κάνε subscribe. Τσιφούτης. Μωρέ, σαν βλαχοδήμαρχος πια, μαζεύεις ψήφους όπου είσαι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Πάμε τώρα στο μολ με τον Πέτρο και τη Βάλια. Για να πάρω... Σκέφτηκα μήπως χρειάζεται να πάρω και κάποια πράγματα από το φαρμακείο. Πάω στην Αζία και δεν έχω προετοιμαστεί καθόλου. Το γατί σε τι φάση βρίσκεται? Παιδί μου, γιατί είσαι έτσι έξαλλος στη ζωή αυτή? Ποιος είναι? Όχι, αυτά εδώ θέλω 30. Ρε, ένα σε 30. Μπορείς να φέρεις αυτό εδώ. Κάτι άλλο. Αχ, τι! Σε παρακαλώ, Ρωμαϊκ, έχω να δοκιμάσω όλα αυτά. Με όλα τα μπλουζάκια. Μου το φέρεις εσύ. 50 ευρώ. 50 ευρώ. Αφού τελικά δεν το φέρεις εσύ. Τέλος με τα ψώνια για σήμερα. Πήγα και φαρμακείο, πήγα και πήρα και αντιανεμικό που χρειάζεται. Τα έχω κάνει όλα τέλεια. Ο Βασάλος δεν έχει οργανωθεί καθόλου. Είναι τώρα σε μια βάφτιση στο Βόλο. Μαλάκα το παιδί αυτό. Να ξέρετε ότι θα τσακωθούμε με τον Βασάλο εκεί στην Ασία. Γι' αυτό, επειδή ο Βασάλος είναι τόσο στον κόσμο του, δεν αγχώνεται. Γι' αυτό θα τσακωθούμε σίγουρα. Γιατί εγώ είμαι πολύ αγχώδης και ο Βασάλος είναι, έλα μωρέ, θα γίνει μωρέ, μην αγχώνεσαι. Και εγώ μπορώ να πάθω την τρέλα με αυτούς τους ανθρώπους, ε. Άντε πάμε να φάμε. Στηρίζω ότι πρέπει να τα πάρουμε κι άλλο. Κωνσταντίνος λέει όχι. Κωνσταντίνε, 45 μέρες θα λείπω. Δεν πρέπει να πάρουμε κι άλλο τα μούσια. Κι άλλο τα μαλλιά. Το λες επειδή βαριέσαι. Okay. Λοιπόν, έχω γυρίσει σπίτι. Εδώ είναι όλες οι τσάντες από τα μάξι. Κάποια πράγματα που πήρα σήμερα και κάποια άλλα που είχα πάρει. Σκέφτομαι να κατέβω κιόλας στην αποθήκη. Νομίζω κάτω στην αποθήκη έχω τη μεγάλη τη βαλίτσα. Να αρχίζω να βάζω κάποια βασικά πράγματα. Θέλω λίγο να τελειώνω. Δεν μπορώ, έχω άγχος. Θα μου λείψετε, εντάξει. Τώρα μην πιάσω τώρα τα κλάματα γιατί πριν έκλαιγα. Θα μου λείψετε, εντάξει. Το ξέρετε τώρα αυτό, εντάξει. Άντε για τώρα. Και εσύ, Νίκο, θα μου λείψεις. Άντε για. Μάζεψα όλα τα ρούχα απ' έξω. Όλα αυτά εδώ τα ρούχα είναι για σιδερωματακί. Έχω βάλει και αυτά εδώ, τα δυο πουκάμισα, που είναι και αυτά για σίδερο, γιατί θα τα πάρω και αυτά μαζί μου. Τι άλλο, όλα τα άλλα τα έχω βάλει στη θέση τους. Το γατί βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση στη ζωή του. Έχω ήδη ανοίξει τη βαλίτσα και έχω βάλει λίγα βρακιά, λίγες κάλτσες στο αντιανεμικό. Που πήρα σήμερα κάτι σορτσάκια έτσι χαλαρά. Παιδιά, εγώ έλεγα από όταν έμαθα ότι θα είμαι, ξέρω εγώ, στο Easy Express, έλεγα συνέχεια σε όλους μου τους φίλους ότι θέλω να κάνω ένα καπέλο που να είναι ορού πάνω για να τον έχω μαζί μου για να είναι το γούρι μου. Γιατί ορού είναι το γούρι μου. Και σήμερα ο Πέτρος και η Βάλια μου λένε ότι έχουμε ένα δώρο και μου πήραν αυτό εδώ το καπέλο για να το πάρω μαζί μου στην Ασία που είναι
Τα βλέπετε εδώ. Και είναι ο Ρου! Κοιτάξτε, θέλω να δείτε εδώ λίγο. Πώς τα κοιτάει όλους εκεί στην Ασία με αυτό το ύφος. Ρου, δεν το πιστεύω ότι θα έρθεις μαζί μου στην Ασία, παιδί μου. Θα έρθεις μαζί μου στην Ασία, τελείωσε. Μην έχεις νεύρα όλη μέρα. Όλη μέρα νεύρα νιώθω. Μπαίνω να κάνω ένα μπάνιο και έρχεται η Σοφία να πάμε για ποτάκι. Αυτά. Το τέρας. Ψ. Άιντε πια. Απλά επειδή είπα ότι θα έρθουμε μαζί και μετά όταν βγαίνω δεν τραβάω τίποτα, είπα να βγάλουμε κάτι. Α, ωραία. Έφυγα από την Κηφισιά. Και η ώρα είναι 1:23. Ήρθα να πάρω τη βάλια. Να βγούμε. Θα πάμε στις Μέλισσες, που είναι εκεί η Δούκα, η φίλη μας. Είναι ο Ζήκος, είναι ο άντρας Αγγελικής. Θα έρθει και ο Βασάλος. Εν τω μεταξύ, εγώ αύριο 9 η ώρα ξυπνάω, γιατί πρέπει να πάω να κάνω ένα PCR test. Και μετά έχουμε μια φωτογράφηση για το Asia Express. Και η ώρα είναι 1:30. 2 ώρα θα φτάσουμε εκεί. Πες να γυρίσουμε 4. Μέχρι τις 9-5 ώρες. Μαλάκα, γιατί πάλι το κάνω αυτό στον εαυτό μου, ρε μαλάκα. Γαμώ το κερατό μου. Μια ζωή άϊπνος. Αλλά εντάξει, τώρα είναι το τελευταίο. Στεναχωριέμαι λίγο για μας. Μαλάκα, εγώ όταν σου έστειλα 12:30, έλα να βγούμε. Εγώ πρέπει να θα πεις, αγόρι μου, και πάμε. Ή δεν θα μου απαντήσεις. Έχω κάνει κάποιες αλλαγές στη ζωή μου. Αν δεν δεις κλείσει μου, είσαι μία από αυτές. Εσύ, πότε πρόλαβες και ετοιμάστηκες τόσο πολύ? Πότε συνδύασες εδώ? Α, ήρθες για box. Άνοιγε και αυτό το παπούτσι εδώ πέρα που βλέπω. Έλα! Ναι, όλα. Γκάλτσα παρτέρω, δεν ξέρω, γκάλτσα και τώρα. Τι είσαι παλαρίνα. Επίσης θα κοιπάω. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι έχω κάνει από σήμερα το πρωί. Πραγματικά έπρεπε να ξυπνήσω 8:30. Χθες πήγαμε στις Μέλισσες, περάσαμε τέλεια. Γυρίσαμε γύρω στις 5 το πρωί. Και έπρεπε 8:30 ώρα να ξυπνήσω, γιατί έπρεπε να πάω να κάνω PCR και μετά να κάνουμε τη φωτογράφηση. Εγώ ξύπνησα 10:20. Με πήρε ο Βασάλος ευτυχώς και με ξύπνησε και σκόθηκα. Έτσι. Έτρεχα να πάω να κάνω το PCR. Έγινε διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο εκεί που ήμασταν για το PCR. Οπότε καθυστερήσαμε πάρα πολύ. Και έπρεπε να είμαστε στη φωτογράφηση 11. Εγώ τελικά ήμουν 12:15, αλλά ευτυχώς είχαν καθυστερήσει όλα εκεί. Οπότε δεν φάνηκε πολύ η καθυστέρησή μας. Κάναμε τη φωτογράφησή μας και αυτά. Γελάσαμε και τα πάμε. Τώρα έχω έρθει να δω την Κατρίνα. Με παίρνει τώρα η Σοφία. Έλα, Σόφη. Παιδιά, μόλις φάγαμε. Τώρα πρέπει να σε γλυκιά, γιατί είναι το vlog που φεύγω για Ασία. Ναι, να σε δω τώρα. Να σε δω τώρα. Πάντως είδα ότι υπάρχει για... Βέβαια στη Μύκονο, στο vlog όλοι λέγανε τι καλή που είσαι και τι αστεία. Όντως. Ναι, τι έλεγα. Τίποτα. Είχες τελική κάμερα. Ναι. Και τα έχω βγάλει όλα. Δεν μου λέγεις ότι τραβάς γι' αυτό. Φάγαμε εδώ πέρα τώρα, γίνεται το χαμός. Αλλά να παίξεις. Το παίζει νοικοκυρά η Βάλια. Φίλιππε, σου ευχόμαστε καλό ταξίδι. Να πας και να γυρίσεις και να κερδίσεις. Να δείξω το δώρο σου. Εσύ και ο Βασάλος. Δεν το θεωρώ ακριβώς δώρο. Είναι ένα κομποσκίνι για να σε έχει καλά ο Χριστούλης και η Παναγία εκεί που θα πας. Και να βάλει ηρεμία, γαλήνη, ψυχραιμία στο μυαλό σου και να σε προστατεύσει και να είσαι καλά. Και νικητής! Και νικητής, αλλά κυρίως να είσαι καλά, γιατί ξέρεις, να είσαι καλά, ε! Ναι, αλλά και νικητής! Ναι, και νικητής, με το έπαθλο, με το έπαθλο! Άμα κερδίσουμε θα έρθεις στο αεροδρόμιο να... Και άμα χάσετε θα έρθω. Άρχαμε να κάνουμε support. Είναι δυνατόν. Ό,τι και αν συμβεί. Εμείς σε αγαπάμε και τελευταίος αν έρθεις. Τι λέει καλά! Μην τολμήσεις και έρθεις τελευταίος. Αλλά μην τολμήσεις και έρθεις τελευταίος.
Όχι, σε μία εβδομάδα. Άμα φύγουμε πρώτοι, θα πάμε εκεί δύο εβδομάδες να καθόμαστε έτσι. Αν φύγετε πρώτοι, για να μην κρυφτείτε κάπου στην Ελλάδα και πάρε μας τηλέφωνο ένα μήνα μετά πριν. Καλέ, τώρα ήρθα και θα έχω φύγει εγώ ένα μήνα πριν. Και αγοράστε και ένα έπαθρο εκεί και φέρτε. Πέτρο, πώς νιώθεις που φεύγω? Είμαι συντετριμμένος, πολύ στενοχωρημένος, αλλά όχι πολύ. Αλλά ξέρεις σε ποιον πιστεύω θα λείψω περισσότερο? Ναι, αλλά, ξέρω. Ήδη είναι έτσι γι' αυτό. Αντρέα, πραγματικά δεν θα φύγω για πάντα. Μπορείς να σταματήσεις να κλαις. Τι αεροπλάνο με τη Μαργαρίτα σε μου. Κούκλος. Αντρέα, είναι. Σε παρακαλώ, αλήθεια τώρα. Θα γυρίσω, παιδί μου, τι έχεις πάθει? Άσε με. Τι έχω πάθει? Μετράω τα λεφτά που θα πάρεις. Εγώ θα το πάρω, εσύ τι θες? Μετράω να δω. Τι δώρο θα σου κάνω? Τι πληρώνει ο κόσμος? Τώρα τι θες εγώ να πω? Πώς θα σου λείψω? Δεν θα μου λείψει, φίλε, καθόλου. Κατρίνα, είπα ότι δεν του λείψω. Κατρίνα, ο Αντρέας λέει ότι δεν του λείψω. Έχεις να πεις κάτι γι' αυτό ή όχι, τέλος πάντων? Ο Αντρέας θέλει να σου πω ένα πράγμα. Δεν εξωτερικεύει έτσι απλά και... Άντε καλά, αποκλείεται. Οι Παρθένοι να μην εξωτερικεύουν τα συναισθήματά του, δεν το πιστεύω. Ποτέ. Αποκλείεται. Εννοείται ότι θα του λείψεις και σε περίπου δύο εβδομάδες θα μου πει όπου μου λείψω μαλάκας. Απάντησε η εκπρόσωπος τύπου. Η εκπρόσωπος του τύπου. Του τύπου. Του τύπου. Πολύ καλό. Έχεις κάνει σε εφημερία. Θα το πει σε κάποια χαλαρή φασούλα σε μένα. Αλλά σε μένα ποτέ, ούτε όταν γύρισε θα μου πει «Α, μου έλειψες τότε, πού φύγες?» Όχι, παιδάκι μου. Πώς φάνηκε? Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Η ώρα του αποχωρισμού. Έφτασε η ώρα, η μέρα. Έκλαιγα πριν 25 λεπτά συνεχόμενα. Ναι, έφτασε η μέρα που θα πάω τον Ρου στη μάνα μου. Το έχω τρενάρει όσο γίνεται. Δεν γίνεται άλλο, πρέπει να τον πάω σήμερα. Είναι το μόνο μου άγχος εκεί στην Ασία το γατί. Ετοιμάζομαι γιατί μετά θα πρέπει να πάμε, έχουμε μια δουλειά με το Βασάλο και μετά θα βγω με τα παιδιά Σοφία, Δημήτρη, Ζωή, Βενετία, Λίλη, Ιάμι θα έρθει. Οπότε θα τον πάω τώρα το Ρου στη μαμά μου. Ρο! Μπορείς να με στενοχωρηθείς πάρα πολύ καλά. Εγώ εδώ και ένα μήνα του λέω του γατιού ο μπαμπάς θα σε αφήσει για λίγο αλλά θα γυρίσει να σε πάρει και τέτοια. Δεν πιστεύω ότι καταλαβαίνει πολλά. 1,5 χρόνο τώρα που έχω το γατί, δεν τον έχω ξαναφύσει ποτέ. Δηλαδή, ξέρετε, σε διακοπές και αυτά, τον αφήνω για 4-5 μέρες. Εδώ στο σπίτι έρχεται, ξέρω εγώ, η Σοφία έχει έρθει, η Βάλια, η μαμά μου. Δεν τον έχω ξαναφύσει αλλού, σε άλλο σπίτι. Και φοβάμαι πως θα αντιδράσει, γιατί γενικά είναι λίγο κακομαθημένος. Μου χαλάσει όλη η διάθεση. Είναι πολύ μικρός ο Ρου. Και θα νομίζει τώρα θα σκέφτεται ότι εγώ τον παράτησα. Πώς θα το μεταφέρω, το μεταξύ είναι και υπερευαίσθητος στο αμάξι. Και επειδή μένουμε, ξέρω εγώ, κάνα μισάωρο με την μάνα μου, η απόσταση είναι κάνα μισάωρο, θα κάνει σίγουρα εμετό. Ρώτησα και την Κατρίνη εννοείται και μου είπε ότι είναι καλύτερα είναι να πάει εκεί που θα έχει σίγουρα παρέα. Υπήρχαν αρνητικά και θετικά, είτε στο να μείνει εδώ είτε στο να πάει στη μαμά μου. Το αρνητικό του να μείνει εδώ ήταν ότι αυτό, το ότι δεν θα είχε συνέχεια παρέα. Το θετικό ήταν ότι θα ήταν στο σπίτι του. Το αρνητικό στο να πάει στη μαμά μου ήταν ότι δεν θα ήταν στο σπίτι του. Το ίδιο λέω. Και το θετικό ότι θα είχε συνέχεια παρέα. Οπότε ρώτησα και την Κατρίνη, ρώτησα και ένα κτηνίατρο και μου είπε ότι καλύτερα. Ας βάλω και την μπλούζα αυτή να την σιδερώσω. Καλά, θα πάω να πάρω και άλλη μια τροφή να έχει μάνα μου. Σίγουρη. Παιδί μου. Το ξέρεις ότι τώρα θα πάμε στη γιαγιά. Θα έχεις εκεί παρέα, θα περνάς τέλεια, θα παίζουν όλοι μαζί σου γιατί όλοι σε αγαπάνε. Και σε λίγες μέρες θα γυρίσω κι εγώ και θα γυρίσει σπίτι σου. Παιδί μου.
Μη στεναχωρηθείς πολύ. Α, στα αρχίδια σου. Μπορείς να μην είσαι τόσο μικρό κρατάκι. Έρχομαι. Λοιπόν, εδώ είναι όλα τα πράγματα. Το έχουμε. Έλα ρο. Μπες μέσα. Μπες, έλα. Έλα. Έλα παιδί μου, μπες. Έλα. Δεν γίνεται, έτσι. Γεια, έλα. Μπες εδώ. Μπράβο, μείνε εδώ. Μπράβο, για βάλ... Έλα ρε ρο... Δεν ξέρω τι κάνω. Παιδιά, φτάσαμε στο σπίτι. Το γατί είχε βγει πριν από λίγο και έκανε λίγο βόλτα, περνάμε φοβερό στρες. Να ξέρετε ότι οι γάτες δεν έχουν χειρότερο από το να τους αλλάζεις περιβάλλον. Είναι αυτή τη στιγμή ζούμε μια κόλαση. Τα καταφέραμε και δεν έκαναμε τόσο το αμάξι και γενικά ήταν πάρα πολύ ήσυχος. Ρουλάκι. Τώρα περνάει φοβερό στρες αυτή τη στιγμή, περνάμε δύσκολα. Καλά, εδώ θα είναι το κλουβί σου, άμα νιώθεις πιο ok εδώ μέσα θα κάτσεις εδώ μέσα. Γενικά θα κάνεις ό,τι θέλεις, εντάξει. Ήρθαμε στο εξοχικό μας. Μας γύρισε και πλάτη αυτή τη στιγμή. Εγώ θα πεθάνω. Μαμά, πώς νιώθεις που φεύγω? Λίγο άγχος. Πώς νιώθεις που φεύγω και πώς νιώθεις που θα έχεις εδώ το παιδί μου? Νιώθω ότι σαν να έχει έρθει το εγγονάκι μου. Μα το εγγονάκι σου έχει έρθει. Το εγγονάκι μου έχει έρθει. Ναι. Ό,τι πιο κοντά σε εγγόνι είναι αυτό. Μ' αυτό να βολευτώ. Μ' αυτό να βολευτείς. Ναι, okay. Είσαι υπεύθυνη του ρου. Το ξέρω. Μην αγχώνεσαι. Όλα καλά θα πάνε. Εδώ του βάλαμε την άμα του. Εκεί είναι το νερό του και το φαγητό του. Για να δω τι κάνει το παιδί μου, το παιδί μου. Βγήκες. Α, έχεις αράξει εκεί. Α, ήρθα εδώ και βρήκα την Σοφή και την Άμη. Ναι, είμαστε εδώ και 3 ώρες, παιδιά. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι αυτή τη στιγμή. Είμαι ανάμεσα σε αυτούς εδώ. Δεν καταλαβαίνετε πώς θα είμαι αύριο. Με λανιασμένη, με πηγαίνουν έτσι. Ήταν εδώ και η Ζωή και ο Δημήτρης. Απλά τώρα θυμήθηκα να ανοίξω την κάμερα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Επίτηδες, για να μην κάνετε subscribe σε αυτούς. Όχι, κάντε subscribe στον επόμενο και στη Ζωή Πρέ. Και στην Πέτρο και στην Άμη Γιάννη και στην Βενετία. Και στη Λίλη. Ο Φίλιππος θα βγει την Ασία και τώρα θα του πούμε κάτι όλοι. Ξεκίνα. Γρήγορα. Εύχομαι να μην είσαι πολύ εαυτός γιατί είσαι πολύ ανταγωνιστικός και θα είσαι ο πιο αξιαγάπητος από όλους αν δείξεις όλα τα καλά στοιχεία του χαρακτήρα σου. Λίλη, το ίδιο. Ήταν η επιτάς. Αν θα κερδίσεις, μην γυρίσεις ποτέ. Φίλιππε με την Νίκη, να θυμάσαι ότι εμείς ήμασταν φίλοι σου πριν από το παιχνίδι. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν ήρθα γιατί θα χαλάσαν. Θα χαλάσαν οι αισθητέ του μα. Περίμενε, δεν ήρθα. Αυτά. Πάμε ξανά. Δεν μπορώ, δεν θυμάμαι τι είπα. Σοφία, ο Φίλιππος φεύγει στην Ασία και εσύ πρέπει να πεις κάτι γιατί θα το... Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τον καρτέ που μου έδωσε. Σοφία, θα τα βλέπω όλα. Καλή επιτυχία όπου και αν πας, αγάπη μου. Λοιπόν, θέλω κι εγώ να πω κάτι. Θέλω να πω ότι έχοντας πάει σε reality, Φίλιππε, θα γυρίσεις και θα είσαι ο πιο μισητός άνθρωπος του κόσμου. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, να προσέχεις και να μην γυρίσεις πίσω να τον κερδίσεις. Και, Φίλιππε, πες κάτι για σένα, για το μελλοντικό σου αυτό που θα γυρίσει από εκεί. Συγγνώμη για ό,τι και αν δείτε, εσείς εδώ στο YouTube ξέρετε ποιος είμαι. Δεν ξέρουν, πάλι μοντάζ. Εσείς στο YouTube ξέρετε ποιος είμαι, ό,τι και αν δείτε στην τηλεόραση, είναι ένα ψέμα, είναι προϊόν μοντάζ, δεν είμαι εγώ αυτός. Α, εγώ είμαι έτσι. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήτανε το vlog. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Μην ξεχάσετε ότι στις 17 και στις 24 θα ανέβουν τα Αχ Βαχ. Να πάτε να τα δείτε, θα έχουν πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ ωραία επεισόδια, πάρα πολύ ωραία. Είναι σίγουρα καλύτερα τα πρώτα δύο. Με top έτσι, φίλους που ήρθαν εκεί.
Ρε μαλάκα Νίκο. Εγώ πλέον αναλαμβάνω το κανάλι όσο θα λείπεις. Θα κάνει takeover. Θα κάνω takeover, οπότε ό,τι δείτε από εδώ και πέρα είναι δικό μου για να μείνω το κανάλι. Τι γαμίσατε. Αυτά, τι άλλο να πούμε. Καλή αντάμωση. Καλή αντάμωση. Θα σε δούμε μαυρισμένο. Ναι, και... το επόμενο πλάνο θα είναι μαυρισμένος. Ελπίζω αδυνατισμένο. Ελπίζω αρχικά να μην είναι μετά από μια εβδομάδα. Αυτά, Νίκο μου, πρέπει να σου δώσουμε την SD να πας να μοντάρεις. Μαλάκα πως είσαι έτσι. Αρχικά μιλάω εγώ που είμαι κλαίω όλη μέρα. Αλλά, Νίκο, πως νιώθεις? Θα τα πούμε τον Ιούλιο ξανά. Καλά, εμείς δεν τα πούμε τον Ιούλιο ξανά, Νίκο. Αλλά εσύ πως νιώθεις όμως? Περίεργα. Αλλά έχω μια αισιοδοξία μέσα μου. Μαλάκα, πού στην Νίκο πιστεύω ότι όλα αυτά έγιναν, ναι? Για να σου λείψω. Α, αυτά όλα γίνανε. Ναι, ναι. Γιατί με έχεις πολύ δεδομένο πια. Και τώρα που... Εγώ. Και τώρα... μαλάκα, 1,5 χρόνο μιλάμε κάθε μέρα, όλη μέρα. Ω, μαλάκα, μισά, εντάξει, σκέφτε. Και τώρα που θα λείπω, θα σου πω εγώ. Εγώ σου είπα, πού θα στέλνω αυτά που θέλω να στέλνω στο Instagram. Στέλνετε, θα τα βλέπω. Θα τα δω με το όλο μαζί. Ναι, γενικά παιδιά, θα τα δω όλα με το όλο μαζί. Γράφετε εδώ, στέλνετε ό,τι θέλετε. Αν έχετε φτάσει μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο, βάλτε μια καρδούλα εδώ από κάτω. Ή γράψτε κάτι καλό. Γράψτε ό,τι θέλετε. Αν έχετε φτάσει μέχρι αυτό το σημείο, γράψτε ό,τι θέλετε. Άντε, γεια. Γεια σας! Αλλά αλήθεια, νιώθω ότι πάω. Όχι, παιδιά, Ιούλιο, το λέμε. Ωραίο πλάνο. Σαν η φρατζόλα είμαι, γεια.